Να το ακούσουμε πρώτα, συνάδελφε, και ποιο είναι το προσωπικό. Σύμφωνα με τα λεγόμενα ότι πιθανόν να είναι φωτογραφική διάταξη αυτή η οποία έρχεται το κλπ. Αυτό νομίζω πως δεν είναι προσωπικό θέμα. Είναι προσωπικό. Είμαι πολιτικός προϊστάμενος της Εθνικής Υπηρεσίας. Έχει απαντηθεί πολλές φορές σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο. Ας μην είμαι πολιτικός προϊστάμενος, κύριε Γλυκόρη. Έχει απαντηθεί σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο. Μπορώ να τοποθετηθώ. Άμα μου το απαγορεύσετε, δεν θα τοποθετηθώ. Να τοποθετηθείτε. Αλλιώς θα πάρω το λόγο μοναχώς. Δεν είναι όμως προσωπικό θέμα. Είναι προσωπικό. Είναι προσωπικό για τον κάθε ένα σύμβουλο. Να τοποθετηθείς, ναι. Σε παρακαλώ, κύριε πολίτη, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Ζητώ ή όχι. Συνάδελφοι, συνάδελφοι. Βλέπετε ότι με πολλή υπομονή προσπαθώ να διατηρήσω και εγώ την ψυχραιμία μου. Αλλά διακρίνω όμως μια ένταση από όλες τις πτέρυγες. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω και πάλι να σεβαστείτε τη διαδικασία, σεβαστείτε το θεσμό που υπηρετούμε, σεβαστείτε ότι το θέμα αυτό είναι σοβαρό και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, όποτε το έχει συζητήσει, ομόφωνα το έχει στηρίξει. Θέλω να σας παρακαλέσω λοιπόν να το σταματήσουμε εδώ το θέμα. Μην ανακυκλώνουμε συνέχεια τα ίδια πράγματα. Αυτά έχουν ακουστεί 30.000 φορές. Κύριε συνάδελφε, αν θέλετε, κύριε Φίλιππα, να τοποθετηθείς, ναι. Σύντομα, σε παρακαλώ, για να το κλείσουμε το θέμα. Σύντομα, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει ένα πρόβλημα, όντως, και το μεγάλο ζήτημα δεν είναι οι 100.000. Το ξέρουμε όλοι. Είναι η καθυστέρηση, το έχουν θίξει και οι προλαλήσαντες. Και εγώ θα πάω και λίγο παραπέρα να με. Αλλά επειδή όλοι γνωρίζουμε το μέγεθος του προβλήματος, ξέρουμε ότι μπήκαμε σε μια διαδικασία την οποία εμείς ως μειοψηφία, ελάσσονα μειοψηφία, το 2014 από ό,τι ήταν Μάρκο, ψηφίσαμε διότι μας πείσανε ότι δίνεται λύση και έχουμε μπει, όπως είπε ο Θωμάς ο κ. Καβαδάς, έχουμε μπει σε μια αναγκαστική πορεία που δεν ακούστηκε εδώ πέρα κάτι συγκεκριμένο και από τους ώστε να βγούμε. Χειρίζεται από το Υπουργείο. Υπάρχει ένα πρόβλημα ότι μας συγκλωβίσαν σε μια αναγκαστική πορεία, θα το ξαναπώ. Πιθανόν να παίζει κάτι άλλο από ανθρώπους οι οποίοι είναι εκτός Δήμου Λευκάδας και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ξέρω εάν αυτή είναι η πραγματική λύση, αυτή η οποία σήμερα πλέον θα δώσει τη λύση αύριο στη Λευκάδα, αλλά είναι άκοσμο να χρησιμοποιείται για αντιπολιτικούς λόγους. Σταμάτα ρε Κώστα, σε παρακαλώ πολύ. Και να περιγράφεται εδώ πέρα ότι δεν είναι πολλοί, δεν ξέρω αν είναι ένας ή αν είναι 15 αυτοί οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα στην εντός Ελλάδος να δώσουν προσφορά, αλλά δεν μπορεί να αφήνεται μια τέτοια αιχμή η οποία πιθανόν να δημιουργήσει, δημιουργεί μάλλον, όχι πιθανόν, δημιουργεί εντυπώσεις ότι είναι φωτογραφική η διάταξη και αφορά κάποιον ο οποίος θα έρθει να το πάρει αυτό. Κανείς από εμάς, ούτε ο κύριος Βλάχος, ούτε εγώ, γνωρίζομαι πόσοι ανά την Ελλάδα μπορούν να έρθουν και να δώσουν προσφορές. Δεν τη φτιάζαμε. Ναι, Κώστα, αλλά το λες αυτό και ακούγεται στο ραδιόφωνο. Και δεν θα ήθελα να μιλήσω εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχει νόημα, όπως είπε ο Γλυγόρης, αλλά όμως ακούγεται στο ραδιόφωνο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και αφήνεται η εντύπωση ότι υπάρχει μια φωτογραφική διάταξη που θα την πάρει ένας. Και θα έρθει αύριο ο X, ο κύριος Φίλιππας, εγώ, να το αναλάβω και θα λένε να ορίστε τα μοίρασε τα λεπτά με αυτούς οι οποίοι διαχειριστήκαν το πράγμα. Πρέπει να έχουμε λίγο πιο προσεκτικοί, να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτά τα πράγματα. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ να το προσέχεις αυτό. Ή να κάνεις μια δήλωση και να πεις ότι δεν αφορούσε κάτι τέτοιο. Ή δεν άφησες να εννοηθεί κάτι τέτοιο. Μάλλον δεν ήθελες να εννοηθεί κάτι τέτοιο. Συνάδελφοι, θα σας παρακαλέσω για μια ακόμα φορά. Νομίζω πως έχουμε ξεφύγει από το θέμα.